μάσας για εκλογές. Δεν είναι μόνο ότι βλέπετε αυτή την πολιτική αστάθεια η οποία θα οδηγήσει, θα μας οδηγήσει όλους μαζί στις κάλπες, το ζητάτε κιόλας. Κυρία Μπουσδούκου, η πατρίδα δεν μπορεί να πορευτεί όπως πορεύεται. Το πλεόνασμα, όποιο κι αν είναι, είτε τα 600, τα 700 εκατομμύρια, δεν είναι ικανό στοιχείο για να πείσει τους δανειστές μας να αλλάξουν στάση απέναντί μας. Το καθεστώς των 400 μνημονιακών νόμων έχουν επιφυλάξει στην πατρίδα καθεστώς απικίας. Αυτό το λένε όλοι στην Ευρώπη και το αναλύουν οι αναλυτές. Υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι το θέμα εάν ο κύριος Σαμαράς μιλάει για τη λήξη της τετραετίας ή εμείς πιέζουμε. Είναι το ότι η χώρα, ο λαός δεν μπορεί πια να κυβερνηθεί με αυτό το θεσμικό καθεστώς στα πλαίσια μιας αγοράς η οποία είναι επιφυλακτική έως αρνητική. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ χρέος και του κυρίου Σαμαρά και δικό μας της αριστεράς είναι να επιταχύνουμε τις εξελίξεις. Μήπως αλλάξει το πλαίσιο διαπραγμάτευσης πατρίδας και αλλάξουν, πιεστούν και με νοπή λαϊκή εντολή οι δανειστές μας να αλλάξουν τη στάση ανάμεσα, απέναντι σε ένα λαό ο οποίος εξαθλιώνεται χωρίς καμία προοπτική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμείς βλέπουμε ότι υπεραισιόδοξο το σενάριο του κ. Πρωθυπουργού ότι θα λήξει η τετραετία. Εμείς θεωρούμε είναι εθνικό χρέος όλων των δυνάμεων πρωτίστως της αριστεράς να επιταχυνθούν οι εξελίξεις, να γίνει μια νέα διαπραγμάτευση. Μήπως αυτός ο λαός μπει σε άλλη ρότα ανάπτυξης. Μία κουβέντα, κύριε Κεφαλογιάννη. Ναι, αυτό είναι η λογική του παλιού κόσμου. Αυτή την ακούω από το 81, δομικές αντιπολιτεύσεις, αναλλαγή κτλ. Λεφτά υπάρχουν. Νομίζω θα σώσουμε. Συμφωνούσατε με αυτό. Εσείς είσαστε σύγχρονα. Ναι, όχι, με αυτό το λέω. Θεωρώ ότι θα συμφωνούσατε. Ότι πρέπει να δούμε πιο μοντέρνα πράγματα. Κοιτάξτε, πώς θα ζήσουμε χωρίς βαρβάρους, που λέγει ο ποιητής. Δηλαδή, αν το μνημόνιο τώρα που σταματάει το Μάιο, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές, και δεν έχουμε μνημόνιο. Δεν σταματάει. Και οι αποφάσεις είναι σκληρότερες. Και οι αποφάσεις είναι αυτές που πρέπει να πάρουμε εμείς, όπως παίρνει ο καθένας στο σπίτι του. Μάλιστα, είναι σαφές, κύριε Κεφαλογιάννη. Δηλαδή, ποιο είναι το δίλημα? Το δίλημα είναι μαζί με την Ευρώπη και 2% επιτόκιο να δανειζόμαστε ή έξω μόνοι μας στις αγορές με 9%. Να δανειστούμε με όρους σύγχρονου λαού, όχι με ρήτρα απικίας, λέω. Συμφωνείτε κι εσείς σε αυτό? Δεν σας δίνει κανείς τίποτα. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Μητρόπουλε, σας καλημερίζω.